Λοιπόν, πάμε πάλι στο νεκροταφείο Μιλένα Μπαχαρνίκου, γιατί είπαμε σήμερα θα είμαστε διαρκώς μία στο στούντιο, μία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχεις κοντά σου τον κύριο Πρέκα. Καλησπέρα. Τον κύριο Αντώνη Πρέκα. Ναι. Τον κύριο Κώστα Πρέκα. Φέτρος ακούει. Τον κύριο Κώστα Πρέκα, παιδί μου. Συγγνώμη, τον κύριο Κώστα Πρέκα. Ας τον αγάπη. Ας την αγάπη μου. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα η απώλεια δεν είναι μια απλή περίπτωση. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο έφυγε και η Ελλάς είναι δυστυχισμένη. Είπα λίγο πριν ότι οι σημαίες μας σε όλα τα δημόσια, ναι, σε όλα τα δημόσια κτίρια θα έπρεπε να είναι μεσίστιες. Για μένα ήταν ένα εθνικό κεφάλαιο και που με την απώλεια αυτή η Ελλάς όχι φτώκινε, έπαψε να λειτουργεί μουσικά. Αυτός ήταν ο μίμης ο Πλεύσας. Θα τον θυμόμαστε. Έχω μεγαλώσει λίγο, θα τον θυμάμαι για κάποια χρόνια ακόμα, αλλά οι υπόλοιπες γενναίες θα πρέπει να θυμούνται αυτόν τον στυλοβάτη του μουσικού στερεώματος. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εμείς σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Τους τηλεθεατές σου. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πρέκα, για αυτά τα λόγια τα οποία είπατε μέσα από την καρδιά σας. Αγαπημένε, γεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλένα, παραμένεις εκεί.